Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Η αντίστροφη μέτρηση ήδη ξεκίνησε. Είμαστε πια στο καθιερωμένο DNA της εκπομπής. Καλή χρονιά κιόλας και από τον χώρο της εκπομπής. Μια που βγήκαμε έξω τις τελευταίες 3-4 εκπομπές με τις συνεντεύξεις που τόσο αγαπήσατε. Σήμερα θα φωτίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον εφιάλτη των εμφυτευμάτων στήθους. Με το που ανακοινώσαμε το συγκεκριμένο θέμα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δεχθήκαμε βροχή τηλεφωνημάτων. Θα ακούσετε σωρία καταγγελιών σήμερα, θα προκύψουν διάφορα ζητήματα και για την ιατρική και για τον τρόπο που ασκείται και για τα διάφορα αναλώσιμα της ιατρικής, για τους ελέγχους που θα έπρεπε και που θα πρέπει να ασκούνται, πώς οδηγήθηκε ολόκληρος ο πλανήτης ξαφνικά να βρίσκεται στον αστερισμό ενός υγειονομικού σκανδάλου που ξεκινάει από την Γαλλία. Όλα αυτά στα επόμενα 60 λεπτά. Να δούμε το θέμα μας, να το βάλουμε στα σωστά του πλαίσια και επιστρέφω για να σας πω για τους καλεσμένους. Εφιάλτης χωρίς τέλος έχουν γίνει τα εμφυτεύματα στήθους για τις γυναίκες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα γαλλικά εμφυτεύματα της εταιρείας PIP βρίσκονται στην καρδιά ενός καραμπινάτου υγειονομικού σκανδάλου, με ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επιπτώσεις για τις οποίες κανείς ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα. Και με τους ειδικούς να μην μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τα εμφυτεύματα αυτά να συσχετίζονται με την εμφάνιση μόρφων καρκίνου. Η εταιρεία PIP με έδρα την Γαλλία παρήγαγε περίπου 100.000 ζεύγη εφημάτων τον χρόνο για 12 συνεχή έτη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής εμφυτευμάτων στήθους. Η εταιρεία σε μια προσπάθεια της να μειώσει το κόστος παραγωγής φέρεται να προχώρησε σε έκπτωση τόσο στο περίβλημα των εμφυτευμάτων όσο και στο εσωτερικό τους. Στο εσωτερικό τους μάλιστα αποδείχθηκε πως περιείχαν ένα μείγμα βιομηχανικής σιλικόνης. Το πιο επικίνδυνο όμως είναι ότι οι συγκεκριμένες παρτίδες δεν είχαν υποστεί τις ενδεδειγμένες κλινικές μελέτες. Στη Γαλλία εμφανίστηκαν 20 περιπτώσεις καρκίνου σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε προσθετική στήθους με τα εμφυτεύματα της εταιρείας αυτής. 2 έχουν ήδη πεθάνει. Στις πλήστες περιπτώσεις των εμφυτευμάτων παρατηρείται το ίδιο σκηνικό, ρήξη και διαρροή. Δηλαδή, βιομηχανική σιλικόνη κάνει βόλτα στον ανθρώπινο οργανισμό. Το καμπανάκι του κινδύνου αφύπνισε ολόκληρο τον κόσμο. Ας δούμε μερικές αντιδράσεις άλλων κυβερνήσεων. 250 British women are to sue over French breast implants. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι ορισμένα από αυτά τα εμφυτεύματα περιέχουν μη ιατρική σιλικόνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υποστούν ανώμαλη ρήξη. Γι' αυτό και πρέπει να αφαιρεθούν. There is one woman in France who has died from a kind of blood cancer. The government has agreed to pay for women to have them removed. Les ministres ont donc décidé que soit proposé à chaque femme par son chirurgien une proposition d'explantation à titre préventif. Encore beaucoup de séquelles psychologiques et physiques de cette affaire. Pour l'instant, moi, ça sera un préjudice à vie. Je ne peux pas revenir en arrière. Στην Κύπρο όμως τι γίνεται? Άρα, κρατάμε ένα ερωτηματικό στο τι γίνεται στην Κύπρο. Λοιπόν, έχω εκλεκτούς προσκεκλημένους. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε και μαζί τους το σκηνικό όπως διαγράφεται. Καταρχάς, έχω τον κύριο Νίκο Χατζιπιέρα, πλαστικό χειρουργό, εκλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε κιόλας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Δίπλα του είναι ο κύριος Χρήστος Μερέζας, ο πρόεδρος της Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών. Έτσι, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Το καθήλυνα αρμόδιο, αν θέλετε, ιατρικό σώμα που χειρίστηκε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και επίσης από πλευράς κράτους, η κυρία Γεωργία Κουλέρμου, πάνω σας έβαλε το βάρος του Υπουργείου Υγείας, αν θέλετε, όλης αυτής της ιστορίας. Έχετε τη γενική εποπτεία του συντονισμού της προσπάθειας που γίνεται σήμερα. Θα μου πείτε ποια είναι αυτή η προσπάθεια και γιατί, ας πούμε, δεν ακολουθούμε τα παραδείγματα χωρών που πάνε για αντικατάσταση και μάλιστα πληρώνουν και το συγκεκριμένο αντίτιμο αρκετές χώρες.
Υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό? Γιατί το κάνουν άλλοι και δεν το κάνουμε εμείς? Θα μου το πείτε στη συνέχεια αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι η κυρία Εύη Παπαδοπούλου, εκπροσωπεί την Europa Donna, είναι η αντιπρόεδρός της. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Σκόπιμα επιλέγω να σας έχω σήμερα εδώ. Πρωτίστως ξέρετε γιατί. Γιατί το πρώτο διάστημα έγινε μια προσπάθεια από κάποιους να παρουσιαστεί ότι αυτό το θέμα αφορά κοσμικές κυρίες, οι οποίες για τον ένα ή για τον άλλο λόγο θέλησαν να διορθώσουν την εικόνα τους. Που αυτό, καλά κάνουμε να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, δεν με ενοχλεί καθόλου εμένα και δεν θα πρέπει να ενοχλεί καθόλου κανέναν άλλο. Έτσι, είναι δικαίωμα. Για να μην πω και υποχρέωση του καθενός να βλέπει και να του αρέσει αυτό που βλέπει στον καθρέφτη. Αλλά είναι και πια πολλά, μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, η οποία κάνει αυτό που κάνει για ιατρικούς λόγους, έτσι. Θα μου πείτε κατά πόσον επηρέασε μέλη σας αυτή η ιστορία και πώς βίωσαν όλο αυτό τον εφιάλτη. Και είναι και ο δικηγόρος Μαρίνος Κλεάνθους. Έχετε να μοιραστείτε μαζί μας πράγματα και θάματα. Ναι, κύριε Τσουλή, πράγματι, τελευταίες μέρες είχαμε κάποιες ερωτήσεις από κάποιους πελάτες, πλέον του πελάτες μας, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι θέλουν να δουν τα δικαιώματά τους. Το σημαντικό είναι ότι πολλές είναι οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να μάθουν τι δικαιούνται από αυτή την ιστορία. Άρα, για να μου λέτε πελάτες, σημαίνει ότι ήδη ξεκίνησαν κάποιες κυρίες να σκέφτονται και νομικά. Μάλιστα, ακριβώς. Λοιπόν, θα μου πείτε περισσότερα όσον ούπο. Τώρα, γιατρέ μου, κύριε Μερέζα, από εσάς θέλω να ξεκινήσω. Μήπως στην αρχή δεν αντιληφθήκαμε το μέγεθος του προβλήματος εδώ στην Κύπρο? Να σας πω, η εταιρεία μας έμαθε ότι υπάρχει ένα διεθνές θέμα, επίσημα πλέον σαν εταιρεία. Το έμαθε στις αρχές του Δεκέμβρη, 8-10 του Δεκέμβρη. Στις αρχές του Δεκέμβρη του περασμένου χρόνου. Εννοείται πριν από ένα μήνα. Πριν από ένα μήνα, ξέρετε, επίσημα ειδοποιημένη γιατί από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα, για να τα βάζουμε ένα-ένα τα πράγματα, η εκπομπή επικοινώνησε με τον κύριο προμηθευτή των συγκεκριμένων θεμάτων. Ναι. Και ισχυρίζεται, μάλιστα μας λέει ότι εάν είναι κάποιος που δεν σας πιστεύει, βγαίνω κιόλας στο τηλέφωνο να το πω, μάλιστα, ότι ειδοποίησα το Υπουργείο Υγείας από τον περασμένο Απρίλη για το προβληματικό των συγκεκριμένων θεμάτων. Εάν ειδοποίησε το Υπουργείο Υγείας και αν ειδοποιηθήκαν οι γιατροί οι οποίοι από εκείνον αγόραζαν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι θέμα της εταιρείας, είναι θέμα ατόμων. Η εταιρεία έχει πάρει οδηγίες και ζητούν τον πλέον στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας μέσα στο Δεκέμβρη. Εκάναμε ό,τι ήταν δυνατόν να ψάξουμε, να βρούμε. Εγώ προσωπικά, να σας τελειώσω ότι σαν πρόεδρος της εταιρείας μέχρι τον Δεκέμβρη δεν εγνώριζα ότι αυτά τα θέματα για τα οποία γίνεται λόγος χρησιμοποιούνται στην Κύπρο. Δεν γνωρίζατε? Δεν γνωρίζα τώρα, γιατί δεν είχαμε επίσημη πληροφόρηση. Κύριε Χατζηπιέρα, η αντίστοιχη της Ελλάδας γνώριζε, ή να το θέσω αλλιώς, μια που είστε εδώ εσείς ως επαγγελματίας στον χώρο, γνωρίζατε αυτό το πράγμα? Να σας πω, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Μερέζας μιλάει τώρα εκ μέρους της εταιρείας και απαντάει πότε ενημερώθηκε επίσημα η εταιρεία. Ναι. Έτσι. Αν υπάρχει καθυστέρηση, που υπάρχει καθυστέρηση, το πρόβλημα είναι καθαρά του Υπουργείου, το οποίο δεν ενημέρωσε την εταιρεία. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Άρα εσείς ένα χρόνο πριν γνωρίζατε ότι αυτή η εταιρεία στη Γαλλία έκλεισε, υπάρχει εφαλήρισε. Υπήρχε η οδηγία της παρακολούθησης, της συστηματικής ή και της αφαίρεσης των ενθεμάτων, των συγκεκριμένων ενθεμάτων. Αλλά δεν υπάρχουν, με συγχωρείτε τώρα για την αφέλεια της ερώτησης, αλλά δεν υπάρχουν ιατρικά περιοδικά, δεν ανταλλάσσετε. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μερέζας έτσι μιλάει εκ μέρους της εταιρείας. Το πότε ο κάθε ένας ξεχωριστά, δηλαδή πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να ξεχωρίσουμε το ατομικό από το συλλογικό. Το ατομικό όμως, γιατί ο κάθε γιατρός είχε επίπεδα πληροφόρησης που θα μπορούσε να λάβει το συγκεκριμένο μαντάτο. Να σας πω, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σας. Και εγώ το έμαθα τυχαία. Και το έμαθα τυχαία γιατί βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να αφαιρέσω από κάποια κυρία τις συγκεκριμένες σιλικόνες, τις οποίες δεν είχα βάλει εγώ, είχε βάλει κάποιος άλλος συνάδελφος, δεν έχει σημασία. Κυπρίος. Κύπριος, ναι, η επέμβαση αυτή έγινε στην Κύπρο, έτσι. Και αφαιρώντας, είδα τις σιλικόνες PIP, τις οποίες δεν γνώριζα καν. Μες. Και αφού είδα τις σιλικόνες τις οποίες δεν γνώριζα, τουλάχιστον ήμουν υποχρεωμένος επιστημονικά να ψάξω να δω τι γίνεται και γιατί εγώ είμαι τόσο καθυστερημένος στο να γνώριζα τις συγκεκριμένες
σιλικόνες, μάλιστα, τι πρόβλημα είχαν και αν είχαν κάτι. Ψάχνοντας λοιπόν, βρήκα την οδηγία η οποία υπάρχει από το 10. Από το 10 υπάρχει. Από το 10 είναι η συγκεκριμένη καλά, οδηγία. Αυτή είναι ευρωπαϊκή οδηγία, δεν είναι? Όχι. Η οδηγία είναι του Οργανισμού Φαρμάκων της Γαλλίας προς την εταιρεία και γενικώς προς τον καθένα. Μάλιστα. Κυρία Κουλέρμου. Λοιπόν, πριν να σας πω και εγώ τη γνώμη μου, να μου επιτρέψετε, κυρία Τσουρούλη, να πω ότι είμαι πέραν της ιδιότητάς μου σαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Είμαι και εδώ ως πλαστικός χειρουργός. Προφανώς. Να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ τι συμβαίνει. Το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας είχε υποσημάνει αυτό το πρόβλημα το οποίο συνέβαινε με την εταιρεία από το 2010. Και κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, ναι, μεν είχε κλείσει η εταιρεία, γίνονταν διάφοροι έλεγχοι πάνω στα συγκεκριμένα προϊόντα. Ναι. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής με το όνομα της Προέδρου της Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής είναι 21 Δεκεμβρίου. Του προηγούμενου μήνα. Του προηγούμενου μήνα. Ναι. Η εταιρεία εισαγωγής των συγκεκριμένων ενθεμάτων, κυρία Κουλέρμου, επιβεβαιώστε μου την πληροφορία. Σας ενημέρωσε από τον περασμένο Απρίλιο, γνωρίζετε η εταιρεία, γιατί αυτή. Θα απαντήσω και μετά θα ολοκληρώσω. Γιατί αυτοί είχαν την ευχαίρεια, μαθαίνω, ναι, να μάθουν ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο έκλεισε. Η εταιρεία αυτή ενημέρωσε και από την πληροφόρηση που έχουμε από την εταιρεία και από το υλικό που μας έστειλε, του προμηθευτή, από τον Ιούνιο του 2010, απέσυρε και λίγο πριν απέσυρε όλα τα προϊόντα τα οποία υπήρχαν στην Κύπρο. Όμως, να σας πω γιατί δεν υπήρξε καθυστέρηση όσον αφορά τις δομές του Υπουργείου. 21 Δεκεμβρίου πήραμε την επίσημη πληροφόρηση από την Ευρώπη και 21 Δεκεμβρίου έγινε η επίσημη ανακοίνωση και βάλαμε την γραμμή καταμέτρησης. Και σήμερα, 10-20 μέρες μετά. Τώρα, μισό λεπτό, εδώ ναι, χρειάζεται μια ναι, άλλη ερώτηση. Ναι. Καθιερώνεται, λέμε, μια γραμμή καταμέτρησης. Μάλιστα. Μα δεν θα έπρεπε να γνωρίζει ο ιατρικός κόσμος της Κύπρου τι ενθέματα τοποθετεί, δηλαδή ο καθένας τοποθετεί ό,τι θέλει? Είναι ο κόσμος ιατρικός της Κύπρου γνωρίζει. Δεν ο κύριος Μερέζας πάρει ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Όχι ο ίδιος, βάλει τους βοηθούς του να πάρουν ένα τηλέφωνο όλα τα μέλη του. Δεν μπορούν σε 24 ώρα να ξέρουν τι ενθέματα έχουν χρησιμοποιήσει. Έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει η τοποθέτηση της γραμμής αυτής και έχουν ζητηθεί και από τα μέλη, έχουν δώσει όλα το τα. Το δεύτερο δεν λειτουργήσε, μαθαίνω όμως. Έχουν δώσει, μέχρι σήμερα πήραμε απάντηση από όλους τους πλαστικούς χειρουργούς. Μα σήμερα πήραμε τους τελευταίους. Θα σας πω γιατί το λέω. Αν λειτουργούσε το δεύτερο, δηλαδή αν οι πλαστικοί χειρουργοί γνώριζαν τι έβαζαν, δεν θα υπήρχαν άτομα. Όχι, κύριε Τσουρούλη, από την αρχή πήραμε. Από, λέω ότι δεν θα υπήρχαν άτομα τα οποία παίρνουν τα 60 λεπτά και λένε, ξέρετε, ο γιατρός μου δεν μου είπε ποτέ τι μου έβαλε. Να μου επιστρέψετε να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Υπήρχαν γιατροί οι οποίοι ήξεραν τι έβαλαν και ενημέρωσαν αμέσως ότι ήξεραν τι έβαλαν. Υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι δεν ήξεραν τι ένθεμα είχα γιατί δεν ήταν ενημερωμένοι. Υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι. Κατευθύνει ποιου? Του γιατρού. Και του γιατρού και κάποιες άλλες φορές κατευθύνει και του ασθενούς. Ναι. Ασθενείς οι οποίοι έχασαν τα στοιχεία. Ασθενείς οι οποίοι δεν θυμόντουσαν ποιος ήταν ο γιατρός τους. Ασθενείς οι οποίοι δεν ήξεραν σε ποιο μέρος χειρουργήθηκαν, σε ποια κλινική. Ασθενείς οι οποίοι χειρουργήθηκαν στο εξωτερικό και δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν. Και ασθενείς οι οποίοι χειρουργήθηκαν από γιατρούς του εξωτερικού στην Κύπρο που επίσης δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πήρε κάποιο χρόνο. Mm. Αυτή τη στιγμή, 20 μέρες μετά, ξέρουμε στο 95% γιατί μας λείπουν μόνο 20 άτομα. Από όλες τις γυναίκες που δεν ήξεραν από την αρχή, υπάρχουν μόνο 27 γυναίκες αυτή τη στιγμή που δεν γνωρίζουν τι ένθεμα έχουν, μπροστά στις χιλιάδες γυναίκες που τηλεφώνησαν και σε ένα μεγάλο αριθμό που δεν ήξερε στην αρχή. Αυτό λέω ότι για να τηλεφωνήσουν χιλιάδες γυναίκες σημαίνει ότι πέρα από αυτές που δεν γνωρίζουν, εικάζω ότι αποτελεί και μια πρακτική λανθασμένη να μην ενημερώνει ο γιατρός, όχι όλοι οι γιατροί, αλλά κάποιοι γιατροί. Δεν ενημερώνουν τι ενθέματα βάζουν. Ναι, είναι πολύπλευρο. Και ρωτώ, μια που έχετε και την ιδιότητα του πλαστικού χειρουργού, εάν έχει υποχρέωση ο γιατρός να ενημερώνει για τα ενθέματα που τοποθετεί. Μαθαίνω κιόλας ότι ο ασθενής, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα πρέπει να κρατάει μια τέτοια κάρτα.
Ο κάθε ασθενής έχει μία κάρτα αυτή τη στιγμή, την οποία ενημερώνεται ότι πρέπει να την έχει στο πορτοφόλι του όπως την ταυτότητα σε όλη του τη ζωή, όπου αναγράφεται πάνω το είδος της σιλικόνης και το serial number, ο αριθμός, ώστε να είναι ενήμερος ανά πάσα στιγμή για το τι μπορεί να συμβεί με τη συγκεκριμένη σιλικόνη. Εάν στην Κύπρο γίνονταν όλα ιδανικά. Συγγνώμη, γιατί αυτά έχουμε μπει σε υπερβολές. Αυτά που λέει η συνάδελφος η Κουλιορμή είναι κάθε υπερβολή. Το να τη έχει στην τσέπη, σαν να είναι ταυτότητα. Αυτή είναι η οδηγία η δική μας προς τους ασθενείς μας που νοσηλεύουν. Χρειάτε, μην μείνουμε τώρα στην τσέπη. Πάντως, να το δει ο γιατρός. Κοιτάξτε να δείτε. Πριν από αυτό όμως. Λέμε πράγματα, ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Έχουμε, αρχίσαμε και κάνουμε ένα παιχνιδάκι, όχι εμείς, αλλά γίνεται, εγώ βλέπω να γίνεται ένα παιχνιδάκι εις βάρος όλων των ασθενών. Από ποιους? Για, από όλους, από τους γνωρίζοντες, όχι. Από τους μη γνωρίζοντες, από τους έχοντες συμφέροντα, από τους μη έχοντες συμφέροντα. Όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε όλα αυτά τα οποία λέμε, συγγνώμη Γεωργία, έτσι, ότι πρέπει να κυκλοφορεί η γυναίκα η οποία έβαλε σιλικόνη με μία ταυτότητα στην τσέπη της, που να λέει ότι έχω βάλει αυτή τη σιλικόνη, για μένα είναι υπερβολή. Αν γίνει δυστύχημα, γιατρέ. Αν γίνει δυστύχημα, γιατρέ. Με την ψυχολογία των γυναικών. Καλά, α μην μείνουμε σε αυτό. Όχι να μην μείνουμε. Καλά, γιατί δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Δεν είναι υπερβολή, διότι είναι ο μόνο τρόπο για να μην το χάσουμε. Γιατρέ, για να επανέλθω στο βασικό μα. Για να μην το χάσουμε. Έχουμε κάνει τα εύκολα δύσκολα. Σε αυτό θα επιμένω όχι. Ο ασθενή δικαιούται να ξέρει τη σιλικόνη που του τοποθετήσει. Δικαιούται δηλαδή να το πιω πιο χοντρό και να δείτε πού το πάω. Γιατί αλλού το πήγαινα. Αλλού μου το πάτε εσείς. Δικαιούται δηλαδή να ξέρει. Μισό λεπτό για να δείτε. Τι εννοώ. Δικαιούται να ξέρει αν ο γιατρός Χατζιπιέρας τον χειρούργησε και του έβαλε ακριβή ή φτηνή σιλικόνη. Ασφαλώς και δικαιούται. Αυτό είναι το κέριο ερώτημα. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος όταν του ζητηθεί να ενημερώσει την οποιανδήποτε στιγμή τη γυναίκα τι ακριβώς της έχει βάλει. Με το που λέτε, μισό λεπτό για με το που λέτε ότι η επέμβαση θα στοιχήσει 5.000 ευρώ. Δεν θα πείτε στον ασθενή ότι ξέρετε. Έχει την επιλογή, ξέρεις, έχει την επιλογή να διαλέξει. Α ένθεμα που στοιχίζει 100, Β ένθεμα που στοιχίζει 300 και άλλο που στοιχίζει 800. Το 100 λάβει υπόψη ότι είναι 100 γιατί έχει. Μάλιστα. Φτηνό περίβλημα, βιομηχανική σιλικόνη. Αν μιλάμε και ούτω καθεξής. Αν μιλάμε και θέλετε να σας απαντήσω προσωπικά, εγώ δεν θα ασχοληθώ ποτέ με αυτό το θέμα. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέω στη γυναίκα είναι ότι η επέμβαση είναι αυτή, θα της εξηγήσω την επέμβαση, θα γίνουν οι σιλικόνες, οι σιλικόνες οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι αυτές, υπάρχουν και άλλες σιλικόνες και πιο φτηνές αν θέλετε, αν μπαίνουμε στο οικονομικό, που εγώ δεν μπαίνω και τόσο στο οικονομικό, εγώ αυτές χρησιμοποιώ εάν σου κάνουν πολύ καλά, εάν δεν σου κάνουν. Να πας αλλού. Και άλλες συνάδελφοι. Είναι και αυτό είναι πρέπει. Ναι, πρέπει να μου δώσετε τον λόγο. Αν μου δώσετε και εκείνη την καρτούλα για να με ευκολύνετε. Λοιπόν, αυτή η καρτούλα είναι από μια συγκεκριμένη κατασκευαστρία εταιρεία. Ναι. Και σας πληροφορώ ότι τέτοια καρτούλα δεν έχουν όλες οι κατασκευάστριες εταιρείες. Έχουν μερικές. Κάποιες ετικέτες οι οποίες δεν μπορούν να κρατιώνται έτσι ως ταυτότητα. Ναι, μια εταιρεία το σκέφτηκε έτσι να βάζει πάνω στα ενθέματα της. Άλλη εταιρεία έχει ετικέτες. Και σας πληροφορώ. Πάντως, ότι... μισό λεπτό γιατί. Για να δω που το... Δηλαδή, όποια γυναίκα χειρουργηθεί σήμερα, ναι. Δεν θα έπρεπε εξ ορισμού να παίρνει μια κάρτα φεύγοντας. Δεν θα το έλεγα εξ ορισμού, θα το έλεγα ότι είναι μια νοικοκυρεμένη διευθέτηση. Εξ ορισμού υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, γιατρέ μου? Δεν υπάρχει. Εσείς λέτε ότι υπάρχει, κύριε Κουλέρη? Εγώ θεωρώ ότι όποια γυναίκα χειρουργηθεί, αν δεν υπάρχει καρτούλα αυτή, υπάρχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο πρέπει να το έχει γυναίκα. Πρέπει να παίρνει κάτι πάντως. Και για μένα είναι σημαντικό, αν δεν υπάρχει. Μια απλή κάρτα συνηθισμένη. Πρέπει να το έχει μαζί τη. Και η έννοια του να το έχει στο πορτοφόλι είναι για να μην το χάσει ποτέ. Γιατί αλλιώ το χάνουν. Κύριε Τσουρλή, υπάρχουν οι ετικέτες. Συγγνώμη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, υπάρχουν ναι, οι ετικέτες, οι οποίες εάν δοθούν, θα δοθούν πάνω σε ένα χαρτί, το οποίο είναι εξιτήριο. Αυτό είναι μια νοικοκυρεμένη δουλειά. Η άλλη δουλειά είναι αυτή. Αλλά θα πάω λίγο πίσω για να μην μείνουν να κρέμονται αυτά τα πράγματα. Διότι πριν το 2000, ίσως το 99, αρχίσαν κάποιες εταιρείες να βάλουν ετικέτες ή σε αυτή τη μορφή. Της ταυτότητας. Δεν υπήρχε πάντα αυτό. Δεν υπήρχε πάντα. Όχι, δεν υπήρχε. Και δεν υπήρξε μια οδηγία που να λέει έτσι ο γιατρός οφείλει να κάνει. Αν το σκέφτηκε κάποιος διευθυντής, είτε εκεί, είτε εδώ σε μια κλινική, είτε ένας ανεξάρτητος ιδιώτης γιατρός. Αν υπήρξε. Είμαστε στην εποχή των δικαιωμάτων του ασθενούς. Ναι, απλώς αυτό το πράγμα έχει δικαίωμα να το ζητήσει. Και θα το πάρει. Ωραία, χαίρομαι που το λέτε. Δεν έχει υποχρέωση λοιπόν, ο γιατρός να δώσει, όχι, γιατί δεν υπάρχει μια οδηγία. Η υποχρέωση πηγάζει από πώς είναι διευθετημένες οι δουλειές του καθενός. Κύριε Παπαδοπούλου, κύριε Κλεάνθους, θα μου επιτρέψετε
να δούμε λίγο το χρονικό για να φέρω και τα όσα εκτελήσονται στη Γαλλία μέχρι τώρα, να δούμε πώς έκλεισε η εταιρεία, τι έγινε και δημιουργήθηκε όλος αυτός ο πανικός. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσω μαζί σας. Ορίστε, παρακαλώ, δώστε μου το ρεπορτάζ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από το 2000 η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών είχε προειδοποιήσει τους αρμοδίους για το πόσο ακατάλληλα ήταν τα εφητεύματα PIP. Μάλιστα, μετά από σχετικές έρευνες που έκανα στο εργοστάσιο, έστειλα στον ιδρυτή της εταιρείας προειδοποιητική επιστολή ότι τα εφητεύματα ήταν νοθευμένα και πως παραβίαζαν 11 κανόνες κατασκευής. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές όμως δεν φαίνεται να αντιμετώπισαν το ζήτημα με σοβαρότητα. Ούτε φυσικά και ο αρμόδιος Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε κάνει τότε οποιασδήποτε ενέργειες. Υπολογίζεται πως στην παγκόσμια αγορά έχουν κυκλοφορήσει περίπου 500.000 ζεύγη εμφυτευμάτων της συγκεκριμένης επωνυμίας. Η γαλλική εταιρεία PIP χρησιμοποιούσε για πολλά χρόνια την βιομηχανική σιλικόνη προκειμένου να μειώνει τα έξοδα παραγωγής της. Στα συγκεκριμένα εφητεύματα φέρεται να υπάρχει ακόμα και συμπλήρωμα για καύσιμα όπως Bicylone, Silopren και Dorosil, τα οποία χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία καουτσού. Ύστερα από 10 χρόνια συνεχώνει ιατροφαρμακευτικών παραβάσεων, η εταιρεία PIP χρεοκοπεί και κλείνει τον Μάρτιο του 2010. Οι πληροφορίες λένε πως πρόκειται για ελεγχόμενη πτώχευση εκ μέρους των αρμοδίων της εταιρείας προκειμένου να γλιστρήσουν από τις τεράστιες ευθύνες που τους αναλογούν σε ένα από τα μεγαλύτερα υγειονομικά σκάνδαλα. Τα συγκεκριμένα εφητεύματα γίνονται φιάλτη σε 500.000 γυναίκες ανά το παγκόσμιο. Η εταιρεία PIP όμως έχει και ένα άλλο μεγάλο μυστικό. Μέσα στο διάστημα λειτουργίας της παρασκεύαζε το ίδιο προϊόν σιλικόνης τύθους και για μία άλλη εταιρεία, τη Ροφίλ, με την μόνη διαφορά στην επωνυμία, δηλαδή από PIP σε Mammary Implant M. Και οι δύο τύποι ενθεμάτων φυσικά ήταν πανομοιότυποι και οι πιο φθηνοί. Δυστυχώς όμως συνέβη και κάτι άλλο. Μετά το κλείσιμο της συγκεκριμένης εταιρείας, οι εισαγωγοί συνεχίζουν ακάθεκτοι να διοχετεύουν τα ενθέματα στους γιατρούς, αφού σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να φορτωθούν τη ζημιά. Και οι γιατροί, ή κάποιοι γιατροί για την ακρίβεια, χρησιμοποιούν τα ενθέματα χωρίς να διαιρωτούνται για την μεγάλη διαφορά στην τιμή. Αντιθέτως, τρίβουν τα χέρια τους γιατί μεγαλώνει το κέρδος τους και φυσικά δεν ενημερώνουν ποτέ τους ασθενείς τους. Λοιπόν, κρατήστε μου λίγο τις ημερομηνίες, είναι κέρυες. Ακούσαμε πριν ότι το Υπουργείο έλαβε επίσημη γνώση της συγκεκριμένης κατάστασης μόλις τον περασμένο Δεκέμβρη. Εγώ καταθέτω εδώ ότι τα 60 λεπτά έχουν στα χέρια τους τουλάχιστον 3 με 4 συστημένες επιστολές από Κυπρίους χειρουργούς από τον περασμένο Ιούνιο που ενημέρωναν γυναίκες να πάνε και να κάνουν συγκεκριμένα τεστ γιατί πιθανόν υπήρχε πρόβλημα με τις σιλικόνες. Λοιπόν, ορίστε. Κύριε Κλάνθος. Πρώτα, κύριε Τσουλή, να συνεχίσω την ενδιαφέρον σας ρεπορτάζ δείχνοντας σας την εικόνα του εργοστασίου της PIP όπως φωτογραφήθηκε προχθές από τους Times. Αυτό που βλέπετε είναι το εργοστάσιο της PIP. Προχθές μπήκαν κάποιοι φωτογράφοι της εφημερίδας για να το φωτογραφίσουν. Ναι. Πήγαν κάποιοι εισαγγελείς πράγματι στα γραφεία της εταιρείας, αλλά η εικόνα του εργοστασίου είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Ναι. Με πετάμενα κάτω διάφορα ιατρικά κτλ. Τώρα, εσείς εκπροσωπείτε μια συγκεκριμένη κυρία ή κάποιες συγκεκριμένες κυρίες. Μάλιστα. Έτσι, οι οποίες ενημερώθηκαν όταν έκαναν την επέμβαση ότι θα χρησιμοποιούν το ενθέματα PIP ή ενθέματα M. Η συγκεκριμένη κυρία δεν είχε ιδέα όταν πήγαινε να κάνει την επέμβαση για το τι είναι PIP ή τι είναι οποιαδήποτε άλλη εταιρεία σιλικόνης. Πήγε στο γιατρό και ζήτησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες γιατί ενδιαφέρονταν. Πώς έμαθε για την επικινδυνότητα αυτών που έφερε? Εκ των υστέρων, μετά από 2 χρόνια μετά την επέμβαση, έμαθε τυχαία από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι αυτή η εταιρεία PIP είναι επικίνδυνη, δεν ήξερε τι είχε. Τι ενθέματα είχε. Κάρτα είχε. Ούτε κάρτα είχε. Κάτι που να μοιάζει με κάρτα είχε. Όχι. Ούτε πήρε κάτι. Τηλέφωνο με κάποιο τέχνασμα. Με κάποιο τέχνασμα, το τονίζω αυτό, έμαθε. Διότι ο γιατρός δεν της απαντούσε διαφορετικά. Έμαθε τι ενθέματα είχε. Δηλαδή, είχε βάλει. Ρωτούσε ένα συγκεκριμένο πλαστικό χειρουργό. Μάλιστα. Εάν ήταν το συγκεκριμένο ένθεμα πάνω της και ο γιατρός αρνείτο να της απαντήσει. Απέφευγε να της απαντήσει, μάλιστα. Ναι. Επίσης, να σας πω ότι από ό,τι με έχει αναφέρει η κοπέλα αυτή. Δεν την ενημέρωσε ότι υπήρχαν φτηνά και ακριβά ενθέματα. Της είπε απλά ότι αυτή είναι η τιμή για την πλαστική επέμβαση.
Η ίδια από τότε είχε ζητήσει απλά κάποιες βεβαιώσεις και της είπε μην ανησυχείς, όλα είναι safe, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα θέματα αυτά. Εκ των υστέρων βέβαια, τώρα όταν πήγε ξανά για να ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις, της λέει ότι τίποτα δεν είναι safe και δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τίποτα σχετικά με τα νέα θέματα που μπορώ να σου βάλω, εάν βέβαια επιθυμείς να τα αφαιρέσεις. Βέβαια, να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι ανησυχητικό για την κυρία αυτή. Έχει σπάσει δυστυχώς το συγκεκριμένο. Μπορούμε, σας παρακαλώ, φέρτε μου μέσα το. Έχουμε με ένα δείγμα, μας το στείλε κιόλας μια συγκεκριμένη κυρία για να δούμε κιόλας περί τίνος πρόκειται. Έχει σπάσει, κύριε Τσουρούλη, το ένθεμα. Αυτή τη στιγμή η ίδια νιώθει, εκτός από το ότι νιώθει φοβισμένη, διότι δεν ξέρει τι να κάνει, νιώθει ότι έχει πετρέλαιο ουσιαστικά μέσα της. Αυτό μου είπε χαρακτηριστικά. Νιώθω ότι έχω πετρέλαιο μέσα μου. Φοβάται και μου είπε και το εξής. Όταν ρώτησε τον γιατρό, γιατί συγκεκριμένα επέλεξες, είπε του γιατρού, τη συγκεκριμένη εταιρεία να μου βάλεις, η απάντηση του κ. Τσουρούλη ήταν ότι με βάση τα δικά του τα κριτήρια και την ανατομία του κορμιού της συγκεκριμένης κοπέλας, έκρινε ότι έπρεπε να της βάλει ένθεμα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, να το δούμε και κοντά, παρακαλώ. Αυτό εδώ είναι ένα από αυτά που αφαιρούν. Έτσι. Πού, εδώ. Αυτό είναι το περιβόητο PIP. Βλέπετε και το χρώμα. Εάν το πιέσω δε, βγαίνει και πολύ εύκολα η σιλικόνη από μέσα. Δηλαδή είναι από αυτά που ήδη έσπασαν προτού αφαιρεθούν. Επίσης να σας πω, κύριε Τσουρούλη, ότι όταν πήγε στο γιατρό και του είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με βάση κάποιο ultrasound που έκανε, ότι έχει σπάσει σιλικόνη μέσα της, της είπε ο γιατρός πως δεν σημαίνει, ας κάνουμε ξανακαταδεύτερη. Τώρα, άστε το αυτό, γιατί έχουμε και ωραία, έχει ενδιαφέρον στην πορεία, βέβαια. Μαρτυρία επ' αυτού. Κύριε Παπαδοπούλου, πώς νιώθετε με όλο αυτό που ακούτε για την ώρα? Μας κάνει φοβερή εντύπωση που ναι, η πληροφόρηση άρχισε να έρθει στην Κύπρο. Εμείς ξέρουμε από τις ευρωπαϊκές μας οργανώσεις ότι όταν υπάρχει κάτι, μας πληροφορούν αμέσως. Δεν περιμένουμε επίσημη πληροφόρηση από το Υπουργείο. Είμαστε διχτυωμένοι στην ευρωπαϊκή κατάσταση. Μου κάνει εντύπωση ότι οι γιατροί στην Κύπρο περίμεναν το Υπουργείο να τους πληροφορήσει. Τώρα, μισό λεπτάκι, μπορώ, σας παρακαλώ, για αυτό που λέτε, να δείτε, έχω στην τηλεφωνική γραμμή ένα κύριο, ο οποίος ακριβώς θα ενισχύσει αυτό που έλεγα πριν. Για να μην λέμε κάτι και να μου λένε ότι είναι υπερβολές, συνήθως αυτή την κατηγορία αντιμετωπίζω. Ο συγκεκριμένος κύριος, λοιπόν, παίρνει επιστολή από τον γιατρό του τον Ιούνιο. Έτσι. Ιούνιος είναι 5 μήνες πριν το Υπουργείο Υγείας πληροφορηθεί όλο αυτό που γίνεται, να πάει και να αλλάξει τις σιλικόνες. Παρακαλώ, είναι στη γραμμή ο κύριος. Παρακαλώ, μας ακούτε? Τον έχω στη γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε μου. Μπορείτε να μου μιλήσετε λίγο? Λοιπόν, παρακαλώ, διορθώστε μου το πρόβλημα. Θέλω να ακούσω τη μαρτυρία. Είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη. Ελέξτε το όμως πριν και να το βγάλουμε στον αέρα όταν είναι έτοιμο. Ορίστε. Εγώ θα έλεγα, σαν Γιώργο Παντώνα, θεωρούμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα μιας γυναίκας που πέρασε μέσα από την εμπειρία του καρκίνου του μαστού και μαστεκτομής να επαναφέρει την ισορροπία του σώματος της με μία ανάπλαση. Σωστό. Και ακόμα περισσότερο είναι δικαίωμα της να της εξασφαλίσει το κράτος την ασφαλή επέμβαση με αυτά τα εμφυτεύματα. Διότι σε περίπτωση ρήξης ή διαρροής μια είναι περιοχή... μέλη σας σε αυτές τις γυναίκες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που ετοιμάζει το Υπουργείο και έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω τους. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, PIP. Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένες γυναίκες που έχουν περάσει από καρκίνο του μαστού. Μέσα στις 118 γυναίκες, η κυρία Κούλερ μου μπορεί να το επιβεβαιώσει, που έχουν ήδη επικοινωνήσει. Ναι. Όμως, σαν Γιουροπαντών, έχουμε δεχτεί άπειρα τηλεφωνήματα από άλλες γυναίκες, ναι, οι οποίες προφανώς στη συνέχεια ή θα απευθύνθηκαν στο ναι, Υπουργείο ή θα ανακάλυψαν ότι δεν ήταν αυτά τα εμφυτεύματα. Ωραία. Λοιπόν, γιατρέ μου, υπάρχει τώρα ένα ερώτημα. Θα έπρεπε να αναμένει κάποιος την εξέλιξη αυτών των ενθεμάτων? Εξαρτάται, εννοείται, λέγοντας κάποιος, εάν εννοείται τους γιατρούς. Yeah, προφανώς. Λοιπόν, επειδή σε όλη αυτή την ιστορία, γι' αυτό ήμουνα και λιγάκι οξύς προηγουμένως, λέγοντας ότι βλέπω να παίζεται ένα παιχνιδάκι, δεν μιλάω προσωπικά, γενικώς, να γίνεται ένα παιχνιδάκι εις βάρος της ψυχολογίας περισσότερο των ασθενών, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι γιατροί τουλάχιστον, για μένα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και δεν φέρουν καμία ευθύνη γιατί και οι PIP, αυτές οι σιλικόνες τις οποίες κατηγορούμε τώρα, και εγώ για να το διευκρινίσω, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Καλά, εσείς γιατί δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ?
Αν θέλετε, γιατί δεν έτυχε. Αν θέλετε, γιατί είχα μια συγκεκριμένη εταιρεία την οποία εμπιστευόμουν και δεν με ενδιέφερε ούτε το κόστος, δεν με ενδιέφερε τίποτα. Ένας λόγος είναι αυτός. Αλλά το σίγουρο, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, είναι ότι δεν ευθύνονται οι γιατροί. Και δεν ευθύνονται οι γιατροί γιατί η εταιρεία PIP είχε πιστοποίηση. Και η πιστοποίηση ήταν από το Γερμανικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος δεν είναι τυχαίος. Αλλά εγώ θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα, το οποίο ακούγεται και κυκλοφορεί. Ναι, αλλά για 10 χρόνια κυνηγούσαν τη συγκεκριμένη εταιρεία με σωρία καταγγελιών, έτσι. Ναι, θέλετε να θέσουμε, γιατί εγώ είμαι και λίγο καχύποπτος και πηγαίνω σε άλλα θέματα. Η PIP όταν ξεκίνησε, που δεν είναι μια εταιρεία καινούρια, ξεκίνησε βάζοντας πρώτη ύλη αμερικάνικη. 2001 με 2003 αρχίζει η προμήθεια του γερμανικού υλικού. Του γερμανικού υλικού. Η Γερμανία λοιπόν δίνει την έγκριση στη PIP. Οι Αμερικάνοι έρχονται και αμφισβητούν πλέον την εγκυρότητα της PIP. Μιλάω σαν δικηγόρος της PIP, δεν ξέρω, αλλά θέλω να βάλω τα πράγματα να προβληματίσω τους πάντες ότι και όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι υπερβολικό. Ναι, αλλά δηλαδή μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί έχετε εσείς άλλα παραδείγματα τόσο έντονα ενθεμάτων που έχετε χρησιμοποιήσει που να σπάνε πάνω στον ασθενή? Όλα τα ενθέματα. Με αυτή έχουν, τη συχνότητα. Όχι. Βλέπετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται περί καρκίνου, περί κακοήθειας, είναι αλήθεια. Το ότι όμως είχε ένα φτηνό περιτύλιγμα και το ότι είχε βιομηχανική σιλικόνη και τα δύο νομίζω ότι ως γιατρός θεωρείται ότι είναι σημαντικά, ιδιαζόντως κιόλας. Πολέμιος της PIP, έτσι, δεν αποκλείω το γεγονός όλο αυτό να είναι εν μέρη, έτσι, γιατί αλήθεια υπάρχει μέχρι ενός ορισμένου σημείου και ένα παιχνίδι εμπορικό. Καλά, μου θυμίζει την ιστορία. Μου θυμίζει την ιστορία πριν από μερικά χρόνια. Με τα εμβόλια. Όχι με τα εμβόλια. Ακόμα πιο παλιά, πιο συγκεκριμένα με τις σιλικόνες. Όταν εμφανίστηκαν οι σιλικόνες ορού. Τα ενθέματα μαστών ορού. Λοιπόν, ελέγχθη λοιπόν ότι οι σιλικόνες είχαν πρόβλημα. Την άλλη μέρα εμφανίζονται στην αγορά τα ενθέματα με τον ορό. Σταματάμε όλοι να ανάρπαστα. Βάζουμε τις σιλικόνες. Έγιναν ανάρπαστα και στο τέλος αποδεικνύεται. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατρέ. Η έρευνα αποδεικνύει γιατρέ, ότι από τις γυναίκες. Έχουμε ασθενείς οι οποίες σπάνε πάνω τους τα ενθέματα. Τρέχει σιλικόνη, είναι βιομηχανική. Από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, είναι εδώ να μου το επιβεβαιώσουν και άλλοι γιατροί. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το οποίο λέτε δεν το αφισβητώ. Είναι σίγουρο. Επίσης είναι σίγουρο τι άλλο. Ότι αυτή η εταιρεία εξασφάλισε τις άδειες που λέτε, δίδοντας για κλινική μελέτη στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό εδώ το ένθεμα. Το λέω πιο απλά. Τσουρλή, άρα η ταυτότητα που έχει για σας αυτό το ένθεμα είναι πλαστή. Ωραία, μπορεί. Δεν το αφισβητώ. Όχι, μπορεί. Δεν το αφισβητώ. Εγώ εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι οι ασθενείς. Όλες αυτές οι γυναίκες, τα εκατομμύρια των γυναικών, τα οποία σήμερα ακούγοντας όλα αυτά, είναι σίγουρες πλέον ότι θα πάθουν καρκίνο. Εμείς δεν κάναμε καμία αναφορά ακόμα για καρκίνο.